Τι θα πούνε για εμένα. Θέλεις να βγεις έξω, να φλερτάρεις και ενώ έχεις την όρεξη να επικοινωνήσεις με καινούριο κόσμο, σκέφτεσαι ότι θα φας το μεγαλύτερο κράξιμο της γης. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δεις πώς να τους γράφεις όλους τα σου. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, ένα πράγμα που δεν πρέπει οπωσδήποτε να αγνοήσεις είναι το αυτοκίνητό σου. Γι' αυτό σου προτείνω να πας στο καλύτερο συνεργείο της Ελλάδας, το οποίο είναι το Ότα Καλεβιζόπουλος, που θα το βρεις στο Μοσχάτο. Εκεί λοιπόν το φιλικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση θα σε κάνουν να αγαπήσεις το συνεργείο και να νιώσεις ότι βρήκες το μάστορά σου. Σε αυτό το βίντεο θα δεις ένα από τα πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη ζωή σου ραγδαία σε όλους τους τομείς. Και αυτό είναι πώς να μην σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Πιο ειδικά στο φλερτ, όταν θέλεις να προσεγγίσεις μια γυναίκα, κυρίως σκέφτεσαι μερικά από τα παρακάτω πράγματα. Νούμερο 1. Σκέφτεσαι τι θα πει η κοπέλα. Δηλαδή, νομίζεις ότι θα πας να της μιλήσεις και εκείνη δεν θα το βρίσκει τόσο φυσιολογικό, θα έχει τελείως αντίθετη άποψη και μπορεί να το σχολιάζει με τις φίλες της και εσύ να γίνεις ρεζίλη. Νούμερο 2. Σκέφτεσαι τι θα πει ένας περαστικός ή μερικοί άνθρωποι που θα σε ακούσουν τι λες. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο γιατί η πραγματικότητα είναι πως και να σε ακούσουν θα το συζητήσουν μόνο λίγα λεπτά. Και νούμερο 3, σκέφτεσαι τι θα πούνε οι φίλοι σου. Δηλαδή, θέλεις να πας να μιλήσεις σε μια γυναίκα και σκέφτεσαι τι θα πει ο φίλος σου. Μα ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Είναι φίλος αυτός ο οποίος εσύ θες να πας να κάνεις κάτι καλό για εσένα και δεν σε βοηθάει, δεν σε ενισχύει. Άλλο το να σε πειράζει, αλλά άλλο το να σε κράζει και να σε κρατάει σε μια κατάσταση στην οποία δεν θέλεις να είσαι. Αλλά όταν αρχίζεις και δίνεις περισσότερη βαρύτητα στη γνώμη των άλλων, τότε δεν δίνεις την αντίστοιχη βαρύτητα στη δική σου γνώμη. Γι' αυτό όταν είσαι έξω, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μην νομίζεις ότι είσαι το κέντρο της γης. Καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα, εάν κάνεις κάτι το οποίο δεν συνηθίζεις, νομίζεις ότι όλα τα φώτα είναι πάνω σου, αλλά μάντεψε, δεν είναι. Δεν σου δίνει σημασία κανείς. Κυρίως αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν εάν σου δουν να προσεγγίζεις ή να κάνεις κάτι διαφορετικό, είναι τα εξής. Αρχικά, μπορεί να μην σου δώσει κανένα σημασία. Μπορεί να περπατάς με τα χέρια δίπλα και να μην σου δίνει κανένα σημασία. Είναι τρελό τελείως αυτό που γίνεται στις μέρες μας. Και το επόμενο πράγμα είναι να σου δώσουν σημασία μόνο για μια στιγμή. Δηλαδή να σε κοιτάξουν μια στιγμή, να δουν τι κάνεις και απλά να μην συνεχίζουν να σου δίνουν σημασία. Είναι τόσο απλό. Και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι θα πάρει μόνο μια στιγμή να κάνεις subscribe στο κανάλι μας εάν βλέπεις για πρώτη φορά βίντεο μας και είσαι καινούριος θεατής σε αυτό το κανάλι. Το επόμενο πράγμα είναι να μην προσπαθείς να τους αλλάξεις. Μία από τις μεγαλύτερες παγίδες είναι να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλο άνθρωπο και η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να αλλάξουμε κανέναν. Βέβαια, όλοι έχουν μια γνώμη και μπορείς εννοείται να ακούς τη γνώμη των άλλων, όμως δεν χρειάζεται να την ενστερνίζεσαι. Μπορείς να μοιραστείς και εσύ τη δική σου χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα την εισάγει και ο άλλος στην προσωπικότητά του. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Οπότε να έχεις στο μυαλό σου τον εξής κανόνα. Δεν μπορείς να ελέγξεις κανέναν. Αυτό που μπορείς να κάνεις επίσης είναι να σκέφτεσαι όταν κάποιος σου λέει δεν μπορείς να κάνεις αυτό, μην το κάνεις έτσι, δεν είναι για εσένα αυτό. Πόσο επιτυχημένος είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, πόσο επιτυχημένος με τις γυναίκες είναι κάποιος όταν σου λέει δεν μπορείς να την προσεγγίσεις έτσι, θα μας κάνεις ρεζίλη ή δεν γίνεται έτσι. Σκέψου απλά αυτό και θα πάρεις την απάντηση εάν χρειάζεται να ακούσεις τη δική του άποψη. Σε επέκταση αυτού του κανόνα είναι ότι δεν μπορείς να εκμηδενήσεις την απόρριψη. Κυρίως δεν θέλεις να προσεγγίσεις γιατί αν απορριφθείς αρχίζεις και ντρέπεσαι. Νομίζω ότι κάτι κακό έγινε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα κάνει ο άλλος άνθρωπος. Μπορείς όμως να κάνεις εσύ την καλύτερη παρουσίαση του εαυτού σου. Μπορείς εσύ να βελτιώνεις τον εαυτό σου και ο μόνος τρόπος είναι απλά να κάνεις επαναλαμβανόμενα αυτό που θες. Νούμερο 3, να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει, δημιουργείς τη ζωή που θέλεις. Τώρα, με το πάμε στα άκρα και βγει κάποιο γυμνό στον δρόμο και πει: Έκανα αυτό που μου αρέσει και δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων. Αλλά κάνε αυτό το οποίο θα προσθέσει στη ζωή σου. Και όταν κάνει αυτό το οποίο προσθέτει στη ζωή σου, τότε σίγουρα θα είναι άνθρωποι δίπλα σου οι οποίοι θα υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Ακόμα όμως και αν αυτό που κάνει δεν αρέσει σε κανέναν, όταν θα πηγαίνει στο κρεβάτι θα είσαι υπερήφανος για εσένα, γιατί θα ξέρει ότι κάνει κάτι το οποίο σ' αρέσει και θα είσαι πολύ πιο ικανοποιημένος με την ζωή σου. Κλείνοντας να σου πω ότι όταν δεν σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, αλλάζει ραγδαία τη ζωή σου. Και αυτό συμβαίνει γιατί σου δίνει ένα άλλο επίπεδο ελευθερίας. Χρησιμοποίησε όλα αυτά που έμαθες σε αυτό το βίντεο και θα δεις πολύ σύντομα να συμβαίνει αυτή η αλλαγή στη ζωή σου. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και αν θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα για το φλερτ και την ανδρική αυτοβελτίωση, αυτό που μένει να κάνεις είναι να συμπληρώσεις τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθει ένας άνθρωπός μας το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί σου και να αλλάξει τη ζωή σου μια για πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!